Και επειδή όλα δεν είναι μίζερα και θλιβερά, θέλω να σας πω ότι με πολύ χαρά σήμερα θα παρουσιάσουμε την κυρία Αργυρό Πατεροπούλου, η οποία έχει μία κόρη, να τη χαίρεστε κυρία Πατεροπούλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είναι γερή. Την Αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Αγάπη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνεις? Ναι. Καλά είμαι. Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Αγγελική από την Καβάλα που την γνώρισε στην άσπρια μου. Κυρία Αγγελική, σε αγαπώ πολύ. Αγάπη μου. Και γιατί παρουσιάζουμε την Αγάπη και τη μητέρα της. Η Αγάπη, όπως θα μας πούνε τώρα και η μητέρα της και η ίδια, είναι 7,5 χρονών και μιλάει 7 γλώσσες. Βρε Αγάπη. Είναι αλήθεια τώρα, δηλαδή αλήθεια μας λες, μιλάς 7 γλώσσες. Είναι δυνατόν? Φυσικά δεν μιλάω 7 γλώσσες και τον άλλο μην θα ξεκινήσω την 8 που είναι τα βουλγάρικα. Δηλαδή ποιες γλώσσες μιλάς, για ξεκίνα να μας τις λες. Αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, γλυκά, τουρκικά, ισπανικά και ρώσικα. Ω Παναγιώ, και τον άλλο μήνα ποιο ξεκινάς. Και για μένα όλα αυτά είναι τα χόμπι μου. Α, τα χόμπι σου. Δηλαδή το κανονικό ποιο είναι μετά, αν είναι αυτά τα χόμπι. Τον άλλο μήνα ποια γλώσσα ξεκινάς. Τα βουλγάρικα. Α, τα βουλγάρικα. Ποια σου αρέσει περισσότερο μέχρι αυτή τη στιγμή? Ποια γλώσσα προτιμάς, ποια σου είναι πιο εύκολη ή πιο ευχάριστη? Τις προτιμώ όλες, αλλά λίγο περισσότερο τα γαλλικά. Α, τα γαλλικά. Και θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στο Παρίσι. Να σου πω βρε Αγάπη, δεν μπερδεύεσαι βρε παιδί μου τώρα με 7 γλώσσες. Δεν τα μπερδεύεις? Όχι, καθόλου δεν τα μπερδεύω. Και δεν σε δυσκολεύει καθόλου δηλαδή? Καθόλου. Κυρία Αργυρό, μήπως της αρέσει και το θέατρο, γιατί βλέπουμε έχει πολύ θεατρική παράσταση η Αγάπη. Είναι γενικός του θεάματος. Του θεάματος. Την αρέσει το χειροκρότημα. Καθώς επίσης είμαστε και στο Σύλλογο Ευρυτών και αυτό ήθελα να το έλεγε η Αγάπη. Το τι κάνει στο σύλλογο και το τι μαθαίνει και κάτι θέλει να τους πει. Πώς το καταλάβατε ότι της αρέσουν οι ξένες γλώσσες και ξεκίνησε τη μία μετά την άλλη? Ξεκίνησε όλο αυτό με μία ωραία πρωία. Καταρχήν, μίλησε 2,5 ετών. Αλλά όταν μίλησε έτσι όπως μιλάει και σήμερα. Άντε. Με ένα σωστό συντακτικό. Την άκουγε ο κόσμος και έλεγε ότι το παιδί αυτό γεννήθηκε με τη γραμματική. Πάντα είχε μια αυξημένη περιέργεια και μια αυξημένη παρατηρητικότητα. Mm-hmm. Την έφεση στις γλώσσες πώς την καταλάβατε κυρία Πατεροπούλου? Τις ξένες γλώσσες? Ναι, την έφεση που έχει το παιδί. Ναι, έχει μια... Την έφεση. Καταρχήν είχε μια αυξημένη περιέργεια στο να ρωτάει και να μαθαίνει. Mm-hmm. Ούτε 3 ετών ήξερε την ώρα, για τη συμβατική ώρα. Μετά παρατέταρτο και τέταρτο. Μου λέει μαμά, μάθε μου την ελληνική αλφαβήτα. Μάθε με να διαβάζω. Πόσο χρόνο? Τρία δεν ήτανε. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι μόλις έμαθε την ελληνική αλφαβήτα, έμαθε τις συλλαβές και αυτό που διάβαζε έκανε κατανόηση κειμένου. Και μετά ξεκινήσατε φαντάζομαι με τα γνωστά αγγλικά. Και εκεί το παιδί Μόλις πήρε την άνοδο της ελληνικής γλώσσας, γιατί μιλάει, διαβάζει και με τρομερή άνεση λόγου, μας είπε θέλω μαμά μάθε μου την αγγλική αλφαβήτα. Στην αρχή τη λέω παιδί μου, λέω, είσαι μωρό ακόμη, λέω, τι αγγλική, όχι μαμά σε παρακαλώ. Επί ένα τριμηνό έλεγε μαμά σε παρακαλώ. Και στο τέλος παρακαλούσε τον μπαμπά της και έλεγε «Μπαμπά, σε παρακαλώ, πες τη μαμά μου να με μάθει την αγγλική αλφαβήτα». Είπαμε εφόσον πράγματα θέλει που κάνουν και τα... παρακαλά. Πράγματα που κάνουν τα άλλα παιδιά πολύ μεγαλύτερα, έτσι. Πάρα πολύ μεγαλύτερα. Μα εδώ έχω διαβάζω τώρα στις πληροφορίες που μας δίνουν και οι συνάδελφοι ότι έχει δώσει η μικρούλα εξετάσεις για προφήσενση. Βεβαίως. Το μωρό αυτό... Τώρα. Το μωρό αυτό έχει τελειώσει όλη την αγγλική γραμματική. Καταρχήν δώσαμε και α1 στα γαλλικά,
το ΔΕΛΦΑ Α1 σε 5,5 μήνες μέσα. Τώρα και για οι μαμάδες που μας ακούνε θα ξέρουν και θα καταλαβαίνουν. Τώρα προφήσενση ακόμα και με τις πιο καλές προϋποθέσεις, να πει κανείς ότι κάποιο παιδάκι να δώσει στο τέλος του γυμνασίου. Και το ίδιο ισχύει και για τα πρώτα πτυχία των γαλλικών, αυτά στα οποία αναφέρεστε. Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, δηλαδή πόσο νωρίτερα έχει προχωρήσει, πόσο γρήγορα έχει προχωρήσει η αγάπη. Ο όγκος πληροφοριών ο οποίος δέχεται είναι ασύλληπτος. Σε 5,5 μήνες περίπου, μόνο οι λέξεις που είχε μάθει στα γαλλικά, και αυτό είχα μια πολύ μεγάλη περιέργεια, πόσες είναι, ήταν 2.548, χωρίς τις εκφράσεις και ό,τι άλλο συνεπάγεται με την ώρα που ξέρεις τα γαλλικά και τα λοιπά. Να μας πει η αγάπη, τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει? Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω γιατρός ογκολόγος για να γιατρεύω τα παιδάκια. Α, και ογκολόγος κιόλας. Φυσικά. Γιατί φυσικά? Γιατί από 2,5 χρονών το έλεγα να γίνω γιατρός ογκολόγος. Α, δεν ήθελες δηλαδή να γίνεις παθολόγος, ας πούμε, ή παιδίατρος? Όχι. Μάλιστα. Να σου πω, βρε αγάπη, δηλαδή δεν θέλεις να κάνεις κάτι για να αξιοποιήσεις τις τόσες γλώσσες που ξέρεις? Ξέρω, θα μπορούσες να γίνεις πολύ καλή, ξέρω εγώ, διερμηνέας, παραδείγματος χάρη, και να κάνεις και πολλά ωραία ταξίδια και να δουλέψεις, ας πούμε, και σε έναν μεγάλο διεθνή οργανισμό, να γνωρίσεις ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Το είχαμε πει και παρεξηγήθηκε. Παρεξηγήθηκε, θύμωσε. Και να μην ξεχάσω να πω ότι είναι πολύ δυνατός χαρακτήρας. Ο πύχης που έχει είναι πάρα πολύ ψηλά και είναι πολύ αυστηρή κριτής, πρωτίστως με τον εαυτό της και έπειτα με τον... Αγάπη, στα μαθήματα πώς πας, τα υπόλοιπα μαθήματα, σου αρέσουνε? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, σου αρέσουν και τα μαθηματικά? Πάρα πολύ τα μαθηματικά. Η αριθμητική τώρα. Εντάξει, τώρα και από τις δύο πλευρές το έχει καλύψει η μικρούλα. Και μετά τα βουλγάρικα, τι άλλο θα μάθεις μετά? Πορτογαλικά. Ναι. Και σουηδικά. Εκεί θα σταματήσεις, πιστεύεις, ή ποτέ δεν θα σταματήσεις να μαθαίνεις ξένες γλώσσες? Πώς το σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι ότι θα μεγαλώνεις και θα συνεχίζεις να διαβάζεις ξένες γλώσσες? Παραμύθια θα διαβάζω σε όλες τις άλλες γλώσσες. Το πότε... Θέλετε... Να σου πω... Θέλετε να σας πω και θέλετε να σας κάνω και την αυτοπαρασίασή μου στα αγγλικά? Ναι, βέβαια, θέλουμε. Βεβαίως. Να ξεκινήσω? Άμε, ναι. Για ξεκίνα. My name is Αγάπη Κοσμίδου. I'm 70 years old and I go to the second class of elementary school. I live with my family in Kavala, far from the center of the city. My family consists of 4 members, my parents, my sister and me. My sister is younger than me. Her name is Sophia and she's 6 years old. My mother is an accountant and my father is an accountant as well. As far as I am, I study many languages. I learn English, German, French, Italian, Turkish, Spanish and Russian. Learning foreign languages is my piece of cake. Well, piece of cake. My dream is to become a medical oncologist because I like treating ill people. I'm so hungry that you can understand I have any free time, but whenever I find some, I play with my sister and I watch cartoons. Πάρα πολύ my ωραία. Main target is to study hard and to make my parents proud of me and to prove that I'm a very special child. Αγάπη μου, είμαστε πεπισμένοι ότι μπορείς να μιλάς ώρες και σε πολλές ξένες γλώσσες. Πες μας και σε ποια πόλη θες να πας να ζήσεις, εκτός από το Παρίσι. Θέλω να πάω στο... Θέλω στο Παρίσι πάρα πολύ να πάω. Ωραία. Θες να πας ωραία. Και να ζήσεις εκεί δηλαδή. Δεν έχεις πάει ακόμα, δεν έχεις πάει ταξίδι στο Παρίσι. Δεν ξέρεις πώς είναι. Δεν έχω ξαναπάει ποτέ στο Παρίσι. Ωραία. Αλλά θέλω να πάω. Είναι σε κάτι σαν την Καβάλα περίπου. Να δω το πύργο του Άιφελ που λέγεται και η πόλη του φωτός. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μια μέρα, γλύκα. Κυρία Αργυρότα, θα κατέβετε κάτω με χαρά εδώ στο στούντιο να σας φιλοξενήσουμε και εσάς και την αγάπη. Ευχαριστούμε να τη χαίρεστε. Ευχαριστούμε. Αγάπη, χαρήκαμε πολύ που σε γνωρίσαμε.
Και εμείς. Το να σε ευχηθούμε. Το να σε ευχηθούμε καλή πρόοδο δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα. Να σας χαιρετήσω στα γαλλικά. Βεβαίως. Βέβαια. Au revoir. Au revoir.